θα σταθούμε εδώ. Είναι μαζί μου η Ιωάννα Μάνδρου και ο Παναγιώτης Λάμψιας. Επαναλαμβάνω ότι οι συνέπειες τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να είναι ολέθριες και για μεγάλο αριθμό ατόμων ε, και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά τι είναι αυτό που συμβαίνει εδώ. Ιωάννα, ακούσαμε ε, την, και στο ρεπορτάζ στην αρχή αυτή την παρέμβαση που έκανε η εισαγγελία της Λάρισας με αφορμή την υπόθεση Παλαμά, όμως μετά τα όσα καταγγέλλονται να ρωτήμαμε πώς και ευρύτερη συνολική δικαστική διερεύνηση σε αυτή η κατάσταση. Σία, να ευχηθώ καταρχήν καλή τηλεοπτική χρονιά. Μακάρι να έχουμε καλύτερε ειδήσει φέτο. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Και να πω ότι αυτό το ερώτημα που θέτει είναι κάτι που απασχολεί σε πολύ ψηλά κλιμάκια την εισαγγελία και τις εισαγγελίε όλης της χώρας, διότι οι εισαγγελικοί παράγοντες εκτιμούν ότι όσο μικραίνει η ψαλίδα των ανεμβολίαστων, δηλαδή το κομμάτι αυτό των πολιτών είναι μικρότερο, ευδιάκριτο και δεν έχει κάποια προνόμια, τόσο λένε αυξάνει η ψαλίδα της παρανομίας. Mm -hmm. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν εμβολιάζονται, είτε διότι είναι αρνητέ του εμβολίου, είτε διότι φοβούνται, είτε, είτε, Ψάχουν είτε... Ψάχνουν τρόπους να ξεφύγουν από τους περιορισμούς. να εμφανίζονται ως εμβολιασμένοι. Ναι. Οι, τακτικέ πλευ... τακτικές που ακολουθούνται... Το ακούσαμε κιόλα, είναι δύο. Ή να εξασφαλίζουν πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμό, ενώ δεν έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή να έχουν πιστοποιητικό ότι έκαναν το εμβόλιο, ή να εμφανίζονται ότι έχουν περάσει την νόσο, θετική δηλαδή στην νόσο, mm. για να εξασφαλίζουν το εξάμεινο εκείνου που έχει νοσήσει και έχει τη δυνατότητα ναι. να κυκλοφορεί ελεύθερα. Η, ανέφερα όμως την παρέμβαση της αγγελία της Λάρισσας, γιατί έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι δεν θα κυνηγήσω σε εισαγωγικά μόνο αυτόν που στείνει αυτή την ιστορία, θα κυνηγήσω και αυτούς οι οποίοι εποφελούνται σε πολλά εισαγωγικά. Το εποφελούνται διότι δεν εποφελούνται κάνοντας κάτι τέτοιο προφανώς. Να πω σια ότι αυτή η παρέμβαση η σημερινή είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γίνεται από τον προϊστάμενο τη εισαγγελία τη Λάρισα, στην οποία υπάγεται η καρδίτσα, από τον κύριο Σταμάτη Δασκαλόπουλο, ο οποίο είναι και πολύ έμπειρο. Τι λέει αυτή η παρέμβαση. Δεν θα ψάξει μόνο την υπάλληλο, η οποία τα έξερε αυτά τα πιστοποιητικά, είτε έχει συνεργού είτε δεν έχει, θα ψάξει και θα αποδώσει ποινικέ ευθύνε και σε αυτόν που το χρησιμοποίησε mm -hmm. το, το πιστοποιητικό. Γιατί, γιατί είναι αυτό που είπε στην αρχή. Ένα με πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ψεύτικο. Είναι, είναι κινητή βόμβα. Ε, βέβαια, και το θέμα Παναγιώτη, εδώ που πρέπει να δούμε είναι η έκταση αυτού του φαινομένου. Γιατί ακούω καταγγελίε από παντού, άλλοι πιο φωναχτά όπω η κυρία Μαστοράκου, άλλοι πιο χαμηλοφόνο, που λένε ότι από κάτω υπάρχει ένα σύστημα πολύ οργανωμένο που τρέχει αυτή την τη στιγμή. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν το σύστημα, αν έχει κεφάλι, αν υπάρχει κεντρική καθοδήγηση, και γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να νομοθετήσει πολύ πιο αυστηρά μέτρα. Να μην πω ότι πρέπει επιτέλου να νομοθετήσει και υποχρεωτικό εμβολιασμό σε άλλε κατηγορίε εργαζομένων. Δεν νοείται, για παράδειγμα, να, μπο... να απαιτείται για να πιει ένα καφέ να πρέπει να έχει εμβολιαστεί και ο υπάλληλο να μην είναι. Δεν νοείται να πρέπει να πα οπουδήποτε και να είσαι εμβολιασμένο και ο άλλο που κάνει αυτή τη δουλειά όλο το 24ωρο. Ναι, αλλά να ακόμη είναι χειρότερα να σου λέει ότι είναι Α και να μην ακριβώς είναι. Ακριβώ εδώ έχουμε. Πόσο μάλλον όταν έχουν πλαστά πιστοποιητικά ή έχουν πλαστά πιστοποιητικά νόσησης. Αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, πρέπει να βρεθεί χθε. Γι' αυτό οι ποινέ πρέπει να είναι πολύ αυστηρέ και πρέπει να σταματήσει το καλαμπούρι με το χάιδεμα των αυτιών στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Υπάρχει συγκεκριμένο κόμμα, υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα που χαϊδεύουν τα αυτιά των αντιεμβολιαστών. Είναι ντροπή, για παράδειγμα, τρει βουλευτέ τη ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνουν στι διαμαρτυρίε αυτών που αρνούνται τι συνέπειε από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον τομέα τη υγεία. Δεν νοείται ένα σοβαρό κόμμα και τη αξιωματική αντιπολίτευση να υποθάλλει του διαφαινομένα. Ακριβώ κάτω από αυτέ τι θοπίες των πολιτικών ορισμένων πλευρών του πολιτικού συστήματος κρύβονται όχι μόνο αυτοί που φοβούνται ή δεν είναι έτοιμοι ακόμα να κάνουν την εμβόλια αλλά και αυτοί που είναι πολέμοι του ελληνικού κύματο. Διάφοροι παλαβοί και μη. Οι Υπάρχουν και άλλοι που έχουν συμφέροντα mm -hmm. όπως μας είπε η γιατρο από mm -hmm. την Πάτρα. Λοιπόν, δεν ναι, ξέρω αν είναι ακριβή τα περιστατικά αλλά υπάρχει. Και το φαίνεται και εδώ. Υπάρχει γαϊτανάκια. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όντω, ε, οι ποινέ είναι πολύ βαριέ. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι... Είναι πολύ βαριέ. Δεν είναι μόνο ψευδεί, δηλαδή πλαστά χαρτιά. Είναι ειδικέ οι διατάξει για το τι, α, τι κάνει κάποιο και είναι κακουργήματα βαριά και δεν εμποδίζει την εξάπλωση τη νόσου. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Ε, σε αυτό που είπε ο Παναγιώτη προηγουμένω. Και η δικαιοσύνη, πρέπει να σπεύσει, να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο... αν υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα... αν υπάρχουν οργανωμένες, ε, ε, οργανωμένοι θύλακες που ε, προτρέπουν, γιατί είδαμε και τα φαινόμενα του Ευαγγελισμού. Ναι, παντό καταγγέλνουν. Αν υπάρχει κεντρική καθοδήγηση, πρέπει να βρεθεί. Δεν είναι δύσκολο να Πόσο βρεθεί, οργανωμένο φαντάζομαι. Είναι φαινόμενο. Και αν δεν είναι ο τόσο οργανωμένο σε πανελλαδική κλίμακα, οπωσδήποτε υπάρχουν, τοπική. υπάρχουν, άνθρωποι που ενθαρρύνουν αυτού του ανθρώπου ε, στην πραγματικότητα, για να μην λέμε, να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, μιλάμε για ηθικέ αυτούργίε ή ανθρωποκτονίε. Γιατί όταν λε του αλλού, δεν πρέπει να διασωλυνωθεί και χάνει τη ζωή του, αντιλαμβάνει. Πόσο είναι τεράστιο το μέγεθο τη ποινική, τη ηθική και τη προσωπική ευθύνη. Εδώ μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Αν συμβαίνει αυτό, αν υπάρχει οργανωμένη σπήρα που καθοδηγεί με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένε οδηγίε και συγκεκριμένε συμπεριφορέ ανθρώπου να εξοικονομήσουν αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά είτε νόση είτε εμβολιασμού, σημαίνει ότι υπάρχει κεντρικό όργανο. Δεν και η Ιωάννα ξέρει του νόμου καλύτερα, αλλά. Δεν νοείται δηλαδή. Θέλω να ότι πρέπει, Με, πρέπει να διερευνηθεί να, λίγο να πιο συγκεκριμένα. Χθες. Γιατί είδατε και η κυρία Μοστοράκου, ποιοι το κάνουν αυτό, οι γνωστοί. Ποιοι είναι οι γνωστοί ναι, λοιπόν, τάξη, κύριε, ας γίνουν γνωστοί ευρύτερα γνωστοί, γνωστοί ναι. και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Σας ευχαριστώ πολύ Ιωάννα και Παναγιώτη.